Το ΑΕΚ ΠΑΟΚ είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Πάντοτε αυτές οι δύο ομάδες κοντραροχτυπιόταν και έχω δει και σκορ μεγάλα ως νεαρός, ως παιδάκι. Ιδιαίτερα στην Τούμπα κάτι 6-1, κάτι 4-0, με ομαδάρα η ΑΕΚ, έτσι. Ένα 5-0, στο 4-4 δεν ήμουνα. Ένα 5-0 με το Γκούδα τη χρονιά που πήρε η ΑΕΚ το κύπελο. Τους κέρδισε ο ΠΑΟΚ 5-0 στην Τούμπα, 3-1 στη Φιλαδέλφια και έχασε το κύπελο 2-0 στο τελικό του 83, το οποίο ήταν το πρώτο κύπελο που παίχτηκε στο ΟΑΚΑ και ήμουνα παρόν. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-0. Με 20 ευκαιρίες του ΠΑΟΚ και 2 γκολ η ΑΕΚ. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα το πάρει το παιχνίδι λόγω της τακτικής και της στρατηγικής του Πογκέτ. Ο Πογκέτ είναι ένας διαβολεμένος προπονητής, ενώ ο άλλος είναι ένας αμπλαούμπλας, να πούμε, του ΠΑΟΚ. Ένας ουζούναντα αχμά κολούρ, πολύ μπόι, λίγο μυαλό. Μας για μας, αρχοντιάς, μας. Λοιπόν, και πιστεύω ότι λόγω τακτικής θα το πάρει η ΑΕΚ το παιχνίδι, διότι έχω την εντύπωση, έτσι όπως ονειρεύομαι το παιχνίδι, ότι η ΑΕΚ θα δώσει χώρο στον ΠΑΟΚ. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ την κατοχή της μπάλας, θα παίξει. Θα ανεβεί ψηλά ως συνήθως, όπως κάνει πάντα με αφέλεια σε πολλά μάτς. Και η ΑΕΚ έχει και την μπουστιά την ποδοσφαιρική και την ικανότητα και την εκπαίδευση. Και την εκπαίδευση, το έχει δουλέψει. Αλλά και τους παίκτες που είναι γρήγοροι, δηλαδή και ο Αραβίδης είναι γρήγορος στην ταχύτητα. Τα 0-50 τα κάνει σε πολύ μικρό χρόνο. Και ο Μπουανανότη, αυτό ο Σοκοτοπούντανος, είναι πολύ καλός στην ταχύτητα, αν βρει χώρους. Και ο Βάργας και ο άλλος ο Μπαρμπόσα. Και επίσης πατάει πάρα πολύ γρήγορα και με καλό διασκελισμό και ο Γιώχανσον και πατάει στην περιοχή. Μου θυμίζει τον Καφέ, πώς πάταγε την περιοχή και ερχόταν από το πουθενά, από τα χαφ και έκανε γκολ. Εκεί λοιπόν πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα βρει χώρους στους οποίους εντέχνος ο πονηρός, ο πονηρότατος Πογιέτ θα δώσει στον ΠΑΟΚ. Θα πάρει δηλαδή μια τεχνητή υπεροχή ο ΠΑΟΚ, μια τεχνητή κατοχή της μπάλας. Εάν δείτε στο πρώτο 15 λεπτό ότι έχει ο ΠΑΟΚ την μπάλα και παίζει και κάνει και ενθουσιάζονται οι κάφροι στα καφενεία, εκεί παρέα με μένα, και άντε πάω γκάρο και φόρτωσε και κάνε και ράνε, μόλις κερδίσει πάρα η ΑΕΚ στην περιοχή της, έχει φύγει πρώτη πάσα, να ξέρετε, 30 μέτρα. Βολίδα 3 στο χώρο και πιάστε μας. Ο ΠΑΟΚ έχει αργό κέντρο άμυνας, αργά χαφ. Και έχει εκείνο το χαρίσει τον αγελαδοτρόφο, ο οποίος είναι ένα νταμάρι, ίδιος ο Star Trek είναι, ρε πως, είδες φάτσα. Ίδιος ο Star Trek. Δυνατό παιδί ο Star Trek. Να πάρει την μπάλα σαν το Βόγλι να τρέχει και τα λοιπά. Να σουτάρει, να πασάρει, ξέρω, μπροστά πολύ καλός, στο κεφάλι κακός αμυντικά και δεν το έχει στο μαρκάρισμα. Δεν έχει το μαρκάρισμα. Όπως ο Κάτσε είναι πολύ μεγάλη. Μας έχει πρίξει τα αρχίδια, ρε Αρχοντή. Όπως και ο... Με διακόπτη, κάτσε το κλείσω. Κάτσε το βάλω στο αθόρυβο. Το βρωμόσκυλο. Είναι πάρα πολύ καλή η ΑΕΚ στην κόντρα επίθεση. Και άμα βάλει και γκολ, άντε βγάλει να μετά γκολ, βάζει ο άλλος τρίτα στόπερ, τραβάει κάτι κορδέλους στα χαφ, κλείνει τους μπροστά, τους φέρνει πίσω τους πλαϊνούς, τους φέρνει προς το κέντρο και άμα κερδίσει την μπάλα φεύγει και με τους γρήγορους. Το έκανε σε πολλά μάτς. Αρχή γενομένης με την Κομωτίνη και βγαίναν οι μαλάκες οι αεξίδες και λέγανε η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα, δεν μπορεί να παίξει άμυνα και δεν μπορεί να παίζει τρίτα στόπερ, κάτι μαλακίες τέτοιες άποιες. Άσος λοιπόν, όχι λόγω ρόστερ, λόγω προπονητή. Τώρα, άμα παίξει και ο Όλσεν που διαβάζω, γιατί έτσι έμαθα, ο οποίος είναι μια τραγωδία, πήγαινε στην Ξάνθη, ό,τι πήγαινε πάνω του, αυτοί νομίζαν ότι έγινε τερματοφύλακας μέσα σε 5 μήνες, αν κάνουν το λάθος και βάλουν και τον Όλσεν, ο οποίος και αυτός στους μικρούς, στους μεγάλους χώρους, να βγει να κάνει να ράνει, θα έχει πρόβλημα. Θα το δει αυτό ο Πογκέτ, ο οποίος είναι προπονητάρα, πανέξυπνος και θα τους χτυπήσει στο μεγάλο χώρο. Αυτό πιστεύω δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ. Τέλος.